χαιρετώ το ακροατήριο το οποίο αν και μικρό είναι, δείχνει το ενδιαφέρον του για να μιλήσουμε για μια χρονιά καταλυτική στη διάρκεια της οποίας ο έρωτας και οι σχέσεις των ανθρώπων θα παίξουν τη μεγάλη πανάκια, τη βοήθεια εκείνη που χρειαζόμαστε όλοι για να βγούμε αλόβητοι στο τέλος αυτής της χρονιάς η οποία δεν πρόκειται να οδηγήσει τον κόσμο στην καταστροφή παρά τις απεσιόδοξες προβλέψεις των Μάγια. Είναι σίγουρα στο μέσο μια σειρά χρόνων οι οποίοι αυτοί οι χρόνοι έχουν σκοπό να μεταβάλουν την κοινωνία και να αλλάξουν την οτροπία στους ανθρώπους, είτε πιέζοντας μέσα από την οικονομική κρίση, είτε εξαιτίας των δυσκολιών αυτής, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν καινούργιες ασχολίες και καινούργιες δραστηριότητες. Σαφώς, η οικονομική κρίση επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχολογία και κατ' επέκταση η ψυχολογία επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη διάθεση, την αντίδραση και την ερωτική επιλογή, την σταθερότητα, την αναθεώρηση και πολλά. Πιστεύω πάντα ότι τα δύσεκτα χρόνια είναι χρόνια τα οποία δένουν τους ανθρώπους και παρά την απεσιόδοξη πρόβλεψη που υπάρχει, λέω εδώ και πολύ καιρό ότι τα δύσεκτα χρόνια παντρεύονται οι άνθρωποι της τέχνης, οι ξεχωριστοί, οι διακεκριμένοι και οι μοιραίες αγάπες. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει αποδειχτεί και στατιστικά. Το 2012 θα είναι μια χρονιά που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τον ρεαλισμό και από ένστικτο επιβίωση στην αλληλεγγύη. Οι ερωτικές σχέσεις θα πληθύνουν είτε γιατί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη της συντροφικότητας, είτε γιατί υπάρχει ο Ιωνός, όπως εμείς οι αστρολόγοι λέμε, ο Δίας και η Αφροδίτη, που θα λειτουργήσουν καλύτερα συμβολικά, φυσικά και μεταφυσικά και κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ πολλοί περιμένουν να χειροτερέψει ο κόσμος, θα παρατηρήσουμε από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο και από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο πολλές καινούργιες γνωριμίες να συνάπτονται. Πολλοί άνθρωποι θα διασταυρώσουν τα βήματά τους με άλλους και θα αναπτυχθούν από ευνίδιους έρωτες μέχρι αμοιβαίες αγάπες συμπάθειας, μέχρι ευνίδιες οικειότητες και έλξεις, οι οποίες θα παίξουν ένα ρόλο, αν θέλετε, όχι μόνο επιβιωτικό, αλλά και αναγεννησιακό, διότι η έκφραση του έρωτα και η σχέση των δύο φύλων σε μία βάση δυνατή βοηθάει και τους δύο να αναπτύξουν κοινούς σκοπούς κόντρα στη λέλαπα της παγκόσμιας κρίσης που, επιτρέψτε μου να πω κατά τη γνώμη μου, είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ενορχιστρωμένη από το 1908, από το 2008 και από το 1991. Πιστεύω ότι τελειώνοντας αυτή η χρονιά όλοι θα έχουμε βγει διαφορετικοί και πιστεύω ακόμα μια και η έκθεση είναι αφιερωμένη στο γάμο ή και στον ερχομό του απόγονου, είναι μια πολύ σημαντική, όχι κακή, αλλά αναδημιουργική και αναγεννησιακή χρονιά. Και βέβαια, μια και μιλάμε για τον γάμο, θέλω να τονίσω ότι η καλύτερη περίοδος για το γάμο είναι ο Ιούνιος και ο Οκτώβριος, ανεξαρτήτως των πλανητικών όψεων και των φεγγαριών, και έχει παρατηρηθεί στατιστικά ότι οι άνθρωποι που παντρεύονται τον Ιούνιο ή τον Οκτώβριο έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σχέσης. Εκτός όμως από το γάμο, ο οποίος είναι και ένας θεσμός και ο οποίος αναγκάζει το ζευγάρι να περάσει μέσα από την νομική και κοινωνική δέσμευσή του, το 2012 θα εμπνεύσει πολλούς μεγάλους έρωτες σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν μείνει για ένα αρκετό διάστημα συντρόφευτα. Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους φθινοπορεινούς του 2012, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα παραμείνουν για ένα διάστημα ακόμα μόνοι,
η γλώσσα των άστρων λέει ότι μπορούν να περιμένουν να συναντήσουν όχι το απόλυτο υποχρεωτικά έτερο μήνυση, αλλά έναν άνθρωπο κατά ένα μεγάλο ποσοστό κατάλληλο για την ψυχική αλλά και για τη σωματική κάλυψη που συνεπάγεται το έρωτας του άντρα με τη γυναίκα. Βέβαια, κατά ένα περίεργο τρόπο, πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα δώσει αριθμητικά περισσότερους γάμους από ό,τι έδωσε το 2011, η οποία κατ' εμένα είναι πιο σκληρή και πιστεύω επίσης ότι το 2012 θα βοηθήσει πρακτικά παρά τη συνέχιση της κρίσης τους ανθρώπους και παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις θα μείνουν ουδέτερες και ψυχρές απέναντι στους πολίτες τους, να βρουν οι ίδιοι άνθρωποι έξυπνους, μικρούς τρόπους να καλύψουν τις ανάγκες τους εφόσον πριν θα έχουν φέρνει κατά κάποιο τρόπο την συνταγή εκείνη της απλοποίησης και της μείωσης των εξόδων. Ο έρωτας λοιπόν θα παίξει όπως πάντα σε μεταβατικές εποχές καταλυτικό και πολύ σημαντικό ρόλο. Υπενθυμίζω σε όσους αγαπούν την ιστορία ότι πάντα στους παγκόσμιους πολέμους, πάντα στις εποχές της καταστροφής και της ομαδικής μετανάστευσης, πάντα στις εποχές της δυσκολίας, της κοινωνικής και της οικονομικής, αναπτύχθηκαν απίθανοι ενδιαφέροντες και δυνατοί έρωτες και αυτό εγώ με τη σειρά μου περιμένω να γίνει το 2012. Στην πορεία της ανθρωπογεωγραφίας που θα ήθελα να αντικαταστήσω την περιβόητη και πολύ χρησιμένη λέξη αστρολογία, που ανθρωπογεωγραφία λέγεται η κατανομή των γεννήσεων των ανθρώπων στις τέσσερις εποχές, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τους πρώτους μήνες της χρονιάς, όπως είναι ο Ευώκερος, ο Υδρογός και η Ιχθύς, είναι εκείνοι οι οποίοι το 2012 θα τους βοηθήσει να κατασταλάξουν σε σχέσεις που έχουν ήδη πειραματιστεί οι ίδιοι και οι οποίες σχέσεις τους έχουν προβληματίσει. Οπότε το 2012 ή τους βοηθά να καταλήξουν στην απόφαση εκείνη που θα οδηγήσει στη συμβίωση και στο γάμο ή μερικούς από αυτούς που θα έχουν πάρει τα σημάδια τα όχι τόσο θετικά θα τους υποχρεώσει να πούνε ένα γενναίο αντίο. Πάντως είναι σίγουρο ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου η ομάδα αυτή των τριών πρώτων ζωδίων θα έχει κατασταλάξει σε μία καθοριστική απόφαση. Η επόμενη ομάδα που είναι οι ενοιξιάτικοι άνθρωποι, που είναι ο Κριός, ο Βιαστικός, ο Ταύρος, ο Πτυτικός και ο Δίδυμος, ο Επικοινωνιακός, είναι τρία είδη χαρακτήρων τα οποία θα ανακαλύψουν καινούργιες χαρές της αγάπης και του έρωτα και κυρίως όσοι από αυτούς είναι ήδη αδέσμευτοι και ελεύθεροι. Πιστεύω ιδιαίτερα ότι ο Κριός, ο οποίος έχει κλονιστεί στη Δέμελα από το 2009, από όταν ο Κρόνος πέρασε στο ζυγό, το 2012 το βοηθεί σε μία κατασταλάξη και σε μία τελική απόφαση. Θα υπάρξουν και μερικές περιπτώσεις κριών, οι οποίες θα προτιμήσουν για ένα διάστημα τη μοναχική ζωή και τη σχετική περιπετειώδη συμπεριφορά, η οποία θα καλύπτει κατά περιόδους την ανάγκη τους για ερωτική παρέα και για ερωτική εκτόνωση. Περισσότερο τυχεροί όμως παρουσιάζονται οι Ταύροι. Και αυτό το λέω γιατί στον Ταύρο υπάρχει το άστρο της τύχης Οδίας από πέρυσι τον Ιούνιο και ο οποίος στο πρώτο εξάμηνο θα λειτουργήσει πιο δημιουργικά, πιο ευεργετικά και πιο γόνιμα. Έτσι λοιπόν πολλοί Ταύροι με τη βοήθεια του Δία αλλά και τη συμπαράσταση της Αφροδίτης θα γνωρίσουν ενδιαφέροντες ανθρώπους ή θα αποφασίσουν να οδηγήσουν σε μία θεαματική έγκαμο κατασταλάξη την ήδη υπάρχουσα σχέση.
Υπάρχει και η εκδοχή όμως σταύρων οι οποίοι αμφιταλαντεύονται μεταξύ δύο σχέσεων, μία η οποία έχει τελειώσει και μία η οποία σταδιακά αναπτύσσεται, να βρουν το κουράγιο να πάρουν τη μεγάλη απόφαση μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου. Σίγουρα οι Ταύροι έχουν μία ευνοϊκή πορεία, περισσότερο δυνατή από τους προηγούμενους τους κρυγούς, και οι καλύτεροι μήνες για αυτούς για να τελέσουν ένα γάμο το 2012 είναι ο μήνας Οκτώβριος αλλά και ο μήνας Νοέμβριος. Ακολουθούν τρίτη κατά σειρά στην εποχή της Άνοιξης οι Δίδυμοι, οι οποίοι έχουν μία αμφιταλάντευση και μία δυσυπόστατη διάθεση, δηλαδή για τους Δίδυμους που διαθέτουν και μία ελαστικότητα στη συνείδησή τους, η συνύπαρξη δύο διαφορετικών ανθρώπων δεν τους είναι κάτι κακό, το θεωρούν κάτι πολύ φυσικό. Γι' αυτό ένας Δίδυμος μπορεί να διατηρεί το γάμο και να διατηρεί ταυτόχρονα και μία ερωτική φίλη ή το αντίθετο μία Δίδυμος, χωρίς να νιώθει ενοχές, γιατί πραγματικά νιώθει μία διαφορετική αίσθηση χαράς με τη μία εκδοχή και μία διαφορετική με την άλλη. Βέβαια αυτό είναι λίγο πολύ αήθες και προχωρημένο, ακόμα και στους μοντέρνους πολιτισμούς, και βέβαια οι Δίδυμοι έχουν πάντα το γριτωμένο στίγμα τους συγχωρεί το τέρι τους, και αυτό νομίζω ότι ακόμα μια φορά θα καταχρηστούν. Πάντως η καλή εποχή για τους Δίδυμους αρχίζει μετά τα γενέθλιά τους, ενώ στα ερωτικά τους ακόμα και για πολλά χρόνια συζευμένοι θα περάσουν κάποιες ταλαιπωρίες τους ανοιξιάτικους μήνες που κυρίως με τις εκλήψεις του Μαΐου και του Ιουνίου θα περάσουν την κρίση μιας πιθανής ρήξης, η οποία όμως θα τους απαλλάξει από ένα βάρος που νομίζουν ότι είναι μικρότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Άρα το δεύτερο εξάμηνο είναι πιο προσωδοφόρο και το πρώτο είναι λίγο πιο κουραστικό για το χαρακτήρα. Ακολουθεί η ομάδα του καλοκαιριού, είναι μια ομάδα η οποία έχει τάση στην οικογένεια, όπως είναι η καρκίνη, οι λέοντες και η παρθένα. Είναι μια δημιουργική, χαρούμενη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι με διαφορετικό χαρακτήρα σαφώς ο καθένας, γνωρίζεται, ερωτεύεται, αραβωνιάζεται και παντρεύεται ευκολότερα. Και σε αυτούς τους εκπρόσωπους των ζωδίων, δηλαδή στους καρκίνους που παιδεύονται τα δύο τελευταία χρόνια με την παρουσία του Πλούτωνα και του Κρόνου και πιέζονται από την οικογένεια ή ταλαιπωρούνται από τις επαγγελματικές συνεργασίες, ο γάμος το 2012 παίζει ένα καλύτερο ρόλο, όπως και ο έρωτας αυτοπροσώπους, σε σύγκριση με το 2011 ή με το 2010. Και επειδή φέτος έχουμε καλύτερα φεγγάρια από το 2011 και επειδή η σελήνη είναι σύμβολο γονιμότητας και συντροφικότητας στο ζώδιο του καρκίνου, οι περισσότεροι καρκίνοι είναι βέβαιο ότι θα κάνουν ένα πολύ επιτυχή γάμο, εφόσον θα καταφέρουν να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην ολοκλήρωση, την πραγματοποίηση της τελετής. Οι λέοντες έχουν μεγαλύτερη ευκολία και παράγοντα της τύχης στο θέμα της συντροφικότητας και του γάμου, τόσο την περίοδο της άνοιξης, όσο και την περίοδο του φθινοπόρου. Σίγουρα οι λέοντες είναι γενναιόδοροι και εκείνο που τους χαρακτηρίζει είναι πρόθυμα εκ των προτέρων να αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες του ή της συντρόφου, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γοητευτικό στα μάτια της αγαπημένης ή του αγαπημένου ενός λέοντα ή μιας λέοντας. Σίγουρα η χρονιά αυτή είναι κίνηση σημαντική μέσα από ένα γάμο για ένα λέοντα, διότι χάρη στο γάμο θα ανακαλύψει ένα καινούριο σκοπό ή θα εντείνει τις προσπάθειες για τη δημιουργική πορεία ενάντια στη μιζέρια και την απογοήτευση που καλλιεργεί εδώ και 3 χρόνια η οικονομική κρίση. Οι λέοντες και τα δύο φύλλα έχουν το ταλέντο και με το τίποτα να δίνουν μια υπόσταση χαράς, βοηθούμενοι από την παρουσία του έρωτα.
και συνεχίζουμε για τους Παρθένους, οι οποίοι είναι πιο πρακτικοί και οι οποίοι έχουν το ταλέντο να συνδυάζουν το τερπνό με τα του οφειλήμου. Έτσι λοιπόν, ένας Παρθένος ερωτεύεται πάντα, αλλά με προϋποθέσεις. Και αυτό δεν το καταλαβαίνει το τέρου του, το καταλαβαίνει στην πορεία του γάμου. Ωστόσο, τη χρονιά αυτή, μετά τον Ιούνιο, οι Παρθένοι αποφασίζουν να δείξουν την καλή τους πλευρά και να δώσουν μία καλύτερη πτυχή του χαρακτήρα τους και της ερωτικής τους επίδοσης, γιατί χαρακτηρίζονται, παρόλο που δεν θυμίζονται οι ίδιοι, γενναίοι και ψυχικά και ικανοί ερωτικά σύντροφοι. Οι Παρθένοι είναι για τις δύσκολες ώρες και είναι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι όταν αποδεικνύονται χρήσιμοι στους άλλους και πόσο μάλλον στο ερωτικό τους στέρι. Οι Παρθένοι λοιπόν έχουν μία εξέλιξη από το φθινόπωρο του 11 στην άνοιξη του 12 και συνεχεία στο φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, πραγματικά επικοδομητική στο θέμα της συντροφικότητας. Η διέλευση του Άρη από το ζώδιό του σε όλο αυτό το διάστημα με τις παλινδρομήσεις του δείχνει ότι περνούν μικρές δοκιμασίες ή οι ίδιοι, επειδή είναι και λιγάκι καλοπρόωροι βασανιστές, με εισαγωγικά ο χαρακτηρισμός, περνούν από διάφορα τεστ ατοχής τον ερωτικό ή την ερωτική του σύντροφο τους ανοιξιάτικους μήνες, για να είναι πιο σίγουροι στο τελικό ναι που θα πούνε από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. Σίγουρα όμως οι Παρθένοι, τελειώνοντας το 12, είναι αυτοί που θα έχουν ξεμπερδέψει με τις δικές τους εκκρεμότητες και είναι άλλο τόσο βέβαιο ότι τους χρειάζεται χρόνο, γιατί έχουν και ένα δυσυπόστατο στοιχείο στο χαρακτήρα τους που τους παιδεύει αυτούς τους ίδιους. Και περνάμε στην κοινωνική ομάδα μετά την καλοκαιρινή, την δημιουργική, τους ανθρώπους οι οποίοι τους αφορά πολύ ο γάμος, αλλά γρήγορα και εύκολα βρίσκουν κουσούρια σε αυτό. Είναι η ζυγή, είναι η σκορπιή και είναι οι κοιτοξόδες. Διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά όλοι στην ίδια ομάδα, την φθινοπορεινή. Είναι μια ομάδα ανθρώπων εξαιρετικά κοινωνικών και οι οποίοι στο θέμα του γάμου το 2012 θα προσπαθήσουν να αντισταθούν ή να τον αναβάλουν. Θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ομάδα αυτών των ανθρώπων η σύντροφος ή ο σύντροφος τον οποίο θα έχουν και κυρίως η ζυγή είναι εκείνοι οι οποίοι κάτω από την παρουσία του χρόνου στη διέλευση του από το ζώδιό τους έχουν λιγάκι να παιδευτούν μερικούς ακόμα μήνες. Καθοριστικό θα είναι το καλοκαίρι και όταν αυτοί οι δύο ουράνιοι γίγαντες, ο Άρης και ο Κρόνος, θα συναντηθούν στο ζώδιό τους και αυτό θα είναι σαν μία έκρηξη supernova. Δηλαδή, αυτοί οι δύο μήνες για τους ζυγούς μπορεί να είναι ένας ανεύθυκτος αλλά πολύ ισχυρός έρωτας, μπορεί να είναι μία ηρωική αλλά λιγάκι αντιδραστική απόφαση η οποία θα τους περιπλέξει σε έναν αγώνα, μπορεί να είναι ένα ρίσκο το οποίο ποτέ δεν έχουμε πάρει τα τελευταία 10 χρόνια και να τολμήσουν να τον πάρουν τους δύο καλοκαιρινούς αυτούς μήνες. Θα είναι πάντως αξιοπερίεργη η ζυγή για το 12 και για την εξέλιξη που θα πάρουν τα πράγματα, γιατί εδώ στην περίπτωση τους θα λειτουργήσει η επέμβαση της θέλησης τους και της επεμβατικότητάς τους. Λιγότερο ταλαιπωρημένοι και περισσότερο ευνοημένοι από την αφοσίωση των συντρόφων τους παρουσιάζονται οι σκορπιοί, οι οποίοι όπως και οι ταύροι δέχονται την βοήθεια της Αφροδίτης και τον ανεφοδιασμό του πεπρωμένου, άρα είναι μία πολύ τυχερή χρονιά ερωτικά και σε επίπεδο ερωτικής παντεσίας, πρακτικής έκφρασης και σε επίπεδο πραγματοποίησης ενός γάμου που φαινόταν δύσκολος να γίνει το προηγούμενο έτος. Άρα είναι ένας από τους ευνοούμενους τύπους ανθρώπου το ζώδιο του Σκορπιού για το έτος του 2012.
και προχωράμε στον τοξότη, ο οποίος είναι και αυτός αμφιταλαντευόμενος. Ο τοξότης φαίνεται ότι αυτή τη χρονιά φεύγει από ένα σημείο για να οδηγήσει τον εαυτό του σε ένα καινούριο. Σαφώς υπάρχει και η εξαίρεση του κανόνα, υπάρχουν και οι χρόνοι αφοσιωμένοι τοξότες που είναι πιστοί στη συντροφικότητά τους και ίσως οι νεότεροι από αυτούς να ενδώσουν με μια δημιουργική νότα στο γάμο. Δηλαδή, μπορεί ο γάμος τους να ανανεωθεί με τον ερχόμο ενός απόγονου, μπορεί επίσης να ανανεωθεί με την αλλαγή τόπου διαμονής ή μπορεί να ανανεωθεί ο γάμος ο υπάρχον με την ανακάλυψη, την επινόηση ενός νέου αντικειμένου επαγγελματικής ασχολίας. Σίγουρα όμως είναι πιο σύνθετη η περίπτωση του τοξότη σε σχέση με τον σκορπιό που ευνοείται, όπως είπαμε, και με τον ζυγό που είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που θέλει. Άρα ο τοξότης αφήνεται με τη σειρά του να οδηγηθεί και όχι να οδηγήσει. Στο τέλος όμως, και ειδικά από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, και πρόκειται να ζήσει και πολύ χαρακτηριστικά γενέθλια, μια και είναι το τέλος ενός μεγάλου κύκλου, πιστεύω ότι ο τοξότης θα φτάσει στο σημείο το οποίο πραγματικά θα είναι συμφέρον για αυτόν, όχι τόσο τη στιγμή της καταστάλαξης ή της άφεξης, αλλά για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Και θα πούμε για την τρίτη ομάδα, την οποία εγώ προσωπικά τη θεωρώ υπεράνθρωπη ομάδα, είναι ο εγώκερος, ο οποίος συντηρεί τους θεσμούς, τα ήθη και τα έθιμα, ο υδροχός που εκπροσωπεί την Επανάσταση και ο ηχθής που υπηρετεί το όνειρο, το ρομαντισμό και που χάνεται συχνά μέσα σε ένα πλασματικό κόσμο όταν η πραγματικότητα τον τραυματίζει. Ο εγώκερος, ο οποίος είναι σμιλευμένος με πολλή ταλαιπωρία από το 10 τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο του 11, ό,τι έχει απομείνει θα το υπερασπιστεί και αν πραγματι είναι μόνος, συναντά από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο μία πραγματικά ενδιαφέρουσα σχέση και κυρίως από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι την άνοιξη του 2013 προβλέπεται ένα διάστημα βαθιά αποκαταστατικό για τις τυχόν ταλαιπωρίες που υπέστη και εδώ μιλάμε για την κατηγορία των εγώκερων η οποία προδόθηκε, εταλαιπωρήθηκε ή εγκαταλείφθηκε. Ο εγώκερος λοιπόν είναι εκείνος που καθυστερημένα θα εισπράξει τα καλά του γάμου του 2012 ή αν θέλετε της εμφάνισης ενός ανθρώπου που θα καλύψει ένα υπάρχον κενό. Ο υδροχός που είπαμε είναι επαναστάτης, είναι εκείνος ο οποίος με δικό του τρόπο θα γίνει επεμβατικός. Δηλαδή δεν περιμένει να δεχτεί ή να ζήσει την αποδοχή ή την κατάφαση του ερωτικού συντρόφου που έχει βάλει στόχο. Ο υδροχός γίνεται το 2012 ο κατακτητής. Ένα είδος ευγενούς άρπαγα του αντικειμένου του πόθου. Και είναι αλήθεια ότι ο υδροχός που θα παντρευτεί το 2012 χωρίς να το συνειδητοποιήσει θα έχει εξασφαλίσει και μία αμοιβή με τη μεταφορική έννοια ή ο γάμος που θα κάνει το 12 θα αποδειχτεί γούρικος σε πρακτικό επίπεδο κατ' επέκταση και σε οικονομικό και θα είναι η αφορμή εκείνη που θα τον βοηθήσει τα επόμενα χρόνια στην υλοποίηση σχεδίων μέσα από την πρακτική και την οικονομική διαδικασία. Άρα, χωρίς να φαίνεται, είναι έμεσα τυχερός στο γάμο, τόσο σε επίπεδο ερωτικό, όσο και σε επίπεδο οικονομικό. Και μένει ο ηχθής, ο οποίος μπορεί να παντρευτεί και 5 φορές στη ζωή του, 3 επίσημα και 4 ανεπίσημα και επειδή έχει μία μεγάλη αναταραχή από το φθινόπωρο του 2011 η οποία θα συνεχίσει μέχρι τα τέλη καλοκαιριού του 2012
θα φεταλαντευθεί μεγάλο διάστημα και εγώ με τη σειρά μου τον συμβουλεύω να μην βιαστεί να αποφασίσει, διότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, όχι για την απόδειξη της πιστότητας του συντρόφου, αλλά για την δική του κατασταλάξη, διότι είναι ένας άνθρωπος που αθελά του αμφιταλαντεύεται αιωνίως, μπορούμε να πούμε. Το 2012 θα είναι όμως καθοριστικό στις αποδείξεις της πραγματικότητας, αλλά και στις αποδείξεις της πιστότητας που θα εισπράξει από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, και βάσει αυτών, είτε καλών είτε δύσκολων αποκαλύψεων, θα πάρει πρωτοβουλίες από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2012. Αλλά και αν δεν προλάβει, η χρονιά θεωρείται προθάλαμος ή ξεκίνημα σταθερό για την τελική απόφαση του γάμου, είτε είναι πρώτος είτε είναι δεύτερος, και με ένα σοφό και προνοητικό τρόπο θα τον μεταθέσει για το 2013, όπου πραγματικά θεωρείται και ερωτικά αλλά και συναισθηματικά καλύτερο έτος, με την προϋπόθεση όμως ότι το 2012 αποτελεί την αφετηρία. Και αυτό το λέω γιατί, όπως ξέρουν και οι άνθρωποι που είναι ενημερωμένοι και μοιημένοι στην συμβολική γλώσσα της αστρολογίας, το Φεβρουάριο, τον επόμενο μήνα δηλαδή του 2012, εγκαθίσταται στο ζώδιο των νυχθείων ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης που εκπροσωπεί την τέχνη, την ομορφιά, την αρμονία, τη φαντασία, τον κινηματογράφο, τα ωραία πράγματα και χίλια δυο άλλα, το όνειρο, στους ηχθείς, και θα μείνει γύρω στα 14 χρόνια, ειδικά για τα νεότερα παιδιά και για τους γεννημένους στη δεκαετία του 80, ηχθείς. Το 12, το 13 και το 14 είναι μία σειρά τριών χρόνων που θα ευνοήσει και θα ευδοκιμήσει την ανάπτυξη της φρέσκας καινούργιας συναισθηματικής και ερωτικής του δραστηριότητας, και είναι ένα ζώδιο το οποίο όχι μόνο θα μπορεί να πετύχει από εδώ και πέρα στο γάμο, αλλά ο γάμος αυτός θα έχει και θεμέλια και θα δώσει πολύ σημαντικούς απογόνους. Με δυο λόγια λοιπόν σας ενημέρωσα, και εσείς που είστε εδώ αλλά και εσείς που μας παρακολουθείτε από τον οροσκόπο.gr μέσω του ίντερνετ, στις κατά καιρούς συναντήσεις και στα ραντεβού που έχουμε, που έχετε μαζί μου, ότι το ξεκίνημα του 2012 θέλει σθένος, θέλει δύναμη, θέλει αισιοδοξία, θέλει κίνηση του νου και πρωτοβουλία, θέλει καταπολέμηση της απεσιοδοξίας και του φόβου, θέλει ανάπτυξη της οικειότητας και της πίστης που είναι απαραίτητο να έχει ο ένας με τον άλλο, και πιστεύω ότι η καλύτερη πανάκια για το 2012, που οι άνθρωποι βρίσκονται πολιορκημένοι από τα κέντρα εξουσίας τοπικά και διεθνή, να αναπτύξουν την αγάπη, τον έρωτα, την συντροφικότητα, να προχωρήσουν στη συμβίωση μοιράζοντας ισότιμα τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, να κάνουν τις δέουσες υποχωρήσεις την ώρα που πρέπει, και αυτό αποτελεί ένα πολύ δυνατό όπλο αντίστασης σε όλη αυτή τη μιζέρια, αλλά και στη δυσκολία, διότι δύο άνθρωποι ενωμένοι μαζί αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά την εξωτερική δυσκολία. Άλλωστε είναι και ο γνωστός συμβολικός μύθος που το λέει. Επιμένω λοιπόν ότι το 12 είναι χρονιά ερωτική, και για όσους δεν τύχει να έχουν τον έρωτα έτσι όπως τον θέλουν, μπορούν να αναπτύξουν καινούργιες ενδιαφέρουσες κοινωνικές γνωριμίες και φιλίες, που αν θέλετε η φιλία στην εξέλιξή της είναι μία μορφή λευκού γάμου, είναι μία συντροφικότητα πολύ σημαντική, και οι περισσότεροι από εμάς και οι μεγαλύτεροι κοινότεροι το γνωρίζουν. Επίσης έχω να πω ότι το 2012 είναι η χρονιά
των μεγάλων ξεκαθαρισμάτων όσον αφορά το συναισθηματικό ανθρώπινο κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον θα κατασταλάξουν τελεσίδικα στο τι τους πάει και στο τι δεν τους πάει, ποιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι και ποιοι δεν είναι, και κυρίως το δεύτερο εξάμεινο του 2012 θα είναι περισσότερο αντικαταστατικό και ανανεωτικό, τόσο για ερωτικές σχέσεις, αυτό εννοείται, το είπαμε πριν, όσο και για φιλίες, κοινωνικές αναστροφές και ακόμα επαγγελματικές συνεργασίες με προοπτική την κοινή ασφάλεια στη δουλειά και των δύο που αποτελούν τη συνεργασία για το εγγύς και το απότερο μέλλον. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν πρέπει να φοβάστε τις προφητείες των Μάγια. Έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω σε αυτό. Είναι το κλείσιμο ενός κύκλου. Η ευθυγράμμιση του ήλιου μας με το γαλαξία σημαίνει ότι κλείνει ένας κύκλος και μπαίνουμε σε ένα καινούριο. Έχουμε αρχίσει από το 2008 να παίρνουμε τα μηνύματα και να ζούμε τις συνέπειες και κυρίως μια και μιλάμε για γάμο, συνεργασία και για φιλία. Είναι φυσικό και το 2012 να δούμε παλιές σχέσεις που είχαμε χρόνια να φεύγουν, την υπετιότητα της μιας ή της άλλης πλευράς και καινούργιες να αντικαθιστούν την καινή θέση εκείνων που θα αποχωρήσουν. Είναι χρονιά κλειδί, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αισιόδοξα και πρέπει να αναπτύξουμε τα θετικά αισθήματα τόσο στην ερωτική μας ζωή όσο και στην κοινωνική και στη φιλική. Αυτά σε γενικές γραμμές για το θέμα συντροφικότητα γάμος. Το 12 επαναλαμβάνω είναι καταλυτικό, είναι αναγεννησιακό και είναι ερωτικό κόντρα στην νοοτροπία του παγκόσμιου συστήματος που έχει βάλει την παγκόσμια κοινωνία σε ταλαιπωρία από το 2008 και η οποία αυτή η ταλαιπωρία θα κρατήσει μέχρι το τέλος του 2013. Είναι ένας 80ετής κύκλος αντίστοιχος της περίοδου 1928-1934. Να μην ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο είδος είναι εφτάψυχο, ότι η γη, ο πλανήτης που κατοικούμε, έχει ζωή και μέλλον και ότι το 2012 δεν είναι η χρονιά που πρέπει να συμμαζέψουμε τα έξοδα και να διαχειριζόμαστε έξυπνα τα λεφτά μας, αλλά είναι παράλληλα η χρονιά που μπορούμε να κάνουμε καινούργια σχέδια για το μέλλον, το εγγύς και το απότερο, με τις προοπτικές και τα μέσα που μας δίνει έστω και σε περιορισμένο αριθμό το 2012. Μην το βάζετε λοιπόν κάτω, κάντε το 2012 με αφορμή τον έρωτα και την αγάπη κίνημα μιας νέας εκστρατείας για τη ζωή, για την υπεράσπιση και για την δημιουργία των απογόνων. Εμείς οι άνθρωποι πρέπει να συμφιλειωθούμε και οι ερωτευμένοι πρέπει να διώξουμε τις διαφορές, να σκεφτούμε τους απογόνους. Η γη θα υπάρχει και τις επόμενες χιλιετίες και κυρίως πρέπει να σκύψουμε με αγάπη για τα παιδιά που θα γεννηθούν και για τους νέους ανθρώπους. Αυτά για όσους εδώ ήσασταν παρόντες και για όλους τους άλλους που μας παρακολουθείτε από το horoscopos.gr. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τις σελίδες και τις αναλύσεις όλων εμάς που συμμετέχουμε και να ενημερώνεστε για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις και έχω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πω και κυρίως εγγράφως να φιλοξενηθούν διαχειρός δικής μου στο horoscopos.gr σε όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον αλλά και πολύ σημαντικό και καταλυτικό έτος 2012.